Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στο Πρωτογενός για να παρακολουθήσουμε μαζί την επικαιρότητα και να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλία. Ας ρίξουμε όμως μια σύντομη ματιά στα θέματα του Πρωτογενός, αφού θα σας θυμίσω ότι μας παρακολουθείτε από το Flash TV στη Δυτική Μακεδονία, το Center TV στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και την TV 100 στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ευνίδιος πόλεμος για τις τιμές και την ποιότητα στο Ροδάκινο και θέματα του αγροτικού τομέα στο αναθεωρημένο μνημόνιο. Στην Ευρωπαϊκή Κορυφή ο συνεταιρισμός Βελβεντού Κοζάνης. Μετά από 17 χρόνια ξεμπλοκάρει η διαδικασία αδειοδότησης για τις μυδοκαλλιέργειες. Σημαντική η επιστημονική δουλειά που γίνεται στο Ινστιτούτο Αλλιευτικών Ερευνών της Νέας Περάμου. Πριν περάσουμε αναλυτικά στα θέματα που θα φιλοξενήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των αγροτικών εφημερίδων που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, ξεκινώντας όπως πάντα από την Αγκρέντα, η οποία επιλέγει για πρώτο θέμα αυτό με τον τίτλο «Καινούργοι μέτοχοι στις εκμεταλλεύσεις» και εξηγεί η εφημερίδα «Μηχανισμό παροχής κεφαλαίων εναντί μερικής ιδιοκτησίας της αγροτικής επιχείρησης με τη δυνατότητα του επενδυτή να συμμετέχει στα κέρδη, προωθεί ως εργαλείο χρηματοδότησης της ελληνικής γεωργίας μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που παρήγγειλαν οι διαχειριστικές αρχές». Σε άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Αγκρέντα, μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ για ίδια συμμετοχή, αναφέρεται στα προγράμματα χρηματοδότησης του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα που τρέχουν αυτό το διάστημα, μετά τις πληρωμές όριο κάρτας αγρότη, διεύρυνση δηλαδή στα πιστωτικά όρια της κάρτας του αγρότη, την οποία προανήγγειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου. Επίσης, άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Αγκρέντα, κράτησε μαξιλάρι το εθνικό απόθεμα. Όπως εξηγεί η εφημερίδα, περί τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ κλήρωσε αυτές τις μέρες το εθνικό απόθεμα και από ό,τι φαίνεται έμειναν κάβα τα μισά λεφτά. Στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας της Αγκρέντα, σώζει την επιδότηση, χάνει τιμή το βαμβάκι. Το Buenos Aires δεν βρήκε τρόπο να κόψει επιδοτήσεις στο βαμβάκι όπως ο Μάρκου την τιμή, γράφει η εφημερίδα. Έφυγε ο αναμορφωτής Θεόδωρος Σαρής, στα 64 του χρόνια χτυπημένος από την επάρατο, πήρε το μεγάλο ταξίδι ο σωτήρας του ΕΛΓΑ, πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του ΕΛΓΑ, στη δεξιά στήλη της πρώτης σελίδας της Αγκρέντα, γεμάτο το τρένο της ενδιάμεσης, αύξηση ενισχύσεων νέων αγροτών έως 50% και προαιρετική χρήση του ενεργού αγρότη από 1η Ιανουαρίου με όχημα τον γνωστό Omnibus. Άλλαξαν γαλατά εκεί στο Λαγκαδά, υπέρ των παραγωγών, όπως γράφει η εφημερίδα, δείχνει να λειτουργεί προς το παρόν η δυναμική επάνωδος της Μευγάλ στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος. Τιμή γαλοπούλα στη φετινή χρονιά κινείται πιο εύκολα. Και ένα άλλο θέμα, στο κέντρο της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Αγκρέντα, το ημερολόγιο προκηρύξεων, όπου αναφέρεται αναλυτικά, αναφέρονται οι προθεσμίες για την προκήρυξη, οι προθεσμίες που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις για διάφορα προγράμματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Και από την Αγκρέντα στο ένθετο Αγρότης, το οποίο κυκλοφορεί κάθε Σάββατο με την εφημερίδα Έθνος, έχει ένα πρώτο θέμα το οποίο θα προκαλέσει συζητήσεις. Στο σιρτάρι μένει σχέδιο για αύξηση 45% στο εισόδημα και όπως εξηγεί η εφημερίδα, στα κυβερνητικά σιρτάρια παραμένει για περισσότερο από 2 χρόνια ένα φιλόδοξο σχέδιο παρέμβασης στη διαδικασία εξαγωγής των οπών αγροτικών προϊόντων, η εφαρμογή του οποίου θα ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα και θα εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα για τους παραγωγούς. Εκτιμάται, όπως γράφει η εφημερίδα, ότι η μέση αθρηστική μεταβολή του αγροτικού εισοδήματος για την περίοδο 15-20 μπορεί να αγγίξει το 45%. Επίσης, ένα άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα του Αγρότη, Ροδάκινα, πόλεμος για την ποιότητα και τις τιμές, ένα θέμα το οποίο θα δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, συζητώντας με τον συνάδελφο Λεωνίδα Λιάμη. Ελαιόλαδο, αυξήθηκε η παραγωγή, μειώθηκαν οι τιμές. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα, ένα αφιέρωμα του ενθέτου της εφημερίδας Έθνος, με τον τίτλο «Ο αιωνόβιος αγροτικός συνεταιρισμός Ζαγοράς, ενισχύσεις, ζέστανε λογαριασμούς ο ΠΚΠΕ, ως γνωστόν έχουν μπει διάφορες ενισχύσεις στους λογαριασμούς. Ελληνική βιομηχανία ζάχαρης υπόσχεται γλυκά Χριστούγεννα και τέλος
Ελγό Δήμητρα, ένας πολυοργανισμός για την ανάπτυξη. Και από το έθνος και το ένθετο αγρότης να περάσουμε στην ύπαιθρο χώρα, την άλλη μεγάλη εφημερίδα του αγροτικού χώρου. Τα νέα κριτήρια νητρορύπανσης και βιολογικής είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας ύπαιθρος χώρα. Επίσης, τα ποσά και ο αριθμός δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων, ποιοι και γιατί έμειναν εκτός πληρωμής, γράφει η ύπαιθρος χώρα. Ακολουθεί η πληρωμή της εξισωτικής την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, να ετοιμάζονται οι δικαιούχοι. Συνεντεύξεις, Δημήτρης Παπαδημητρίου, είναι ο Υπουργός Οικονομίας. Δάνεια για αγροτικό εξοπλισμό φέρνει το Ταμείο Μικροπιστώσεων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 πιάνει δουλειά η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επίσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βασίλης ο Κόκαλης, εθνικό σχέδιο για το πολυπλασιαστικό υλικό, αλλάζει συνταγογράφηση και το καθεστώς 120 ημερών στα φυτοφάρμακα. Τέλος, στην αριστερή πλευρά της πρώτης σελίδας της υπαίθρου χώρας, ΚΑΠ 2020, φιλορροεί το πρασίνισμα με τοπική χωρών με κομισιόν για άμεσες ενισχύσεις. Πληρώνονται οι συντάξεις των 50ρηδων, στα υποκαταστήματα μοιράζονται οι αιτήσεις των νέων αγροτών για τον ΕΦΚΑ ώστε να τρέξουν πιο γρήγορα. Ευαγγελία Παλιβού διαχειρίζεται 400 στρέμματα και ένα εινοποιείο. Δυτική Μακεδονία, η βιοενέργεια στην υπηρεσία του ηλεκτρισμού και της γεωργίας. Ελαιόλαδο στις αποθήκες περιμένοντας άνοδο από τις αρχές του έτους. Και τέλος, η ώρα του χοιρινού, γιορτινή ζήτηση και τιμές φέρνουν χαμόγελα. Και να κλείσουμε την ανασκόπηση των πρώτων σελίδων των αγροτικών εφημερίδων με την αγροτική έκφραση, την εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί με έδρα τη Λάρισα και η οποία επιλέγει ως πρώτο θέμα αυτό με τον τίτλο «Παγωμένη και μουδιασμένη η αγορά, αν και μας χωρίζουν μόνο λίγες ημέρες από τις γιορτές, με τους κτηνοτρόφους να δηλώνουν απογοητευμένοι. Ποια η κατάσταση που επικρατεί στα κρέατα αρνιών, κατσικιών, μοσκαριών, χοιρινών, καθώς και στα κοτόπουλα και τις γαλοπούλες, ενώ πήρε ΦΕΚ και το μέτρο για τις ομάδες παραγωγών». Επίσης, ένα άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της αγροτικής έκφρασης, τι χρήματα έλαβαν επακριβώς οι δικαιούχοι από το εθνικό απόθεμα. Στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας της αγροτικής έκφρασης, βροχή χρημάτων με πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα παραδείγματα σύγκρισης υποδυνάμεων τρακτέρ μεταξύ παλιού και νέου συστήματος, προκηρύχθηκαν τα σχέδια βελτίωσης από 21 Δωδεκάτου του 2017 έως και 2 Τετάρτου του 2018. Οι αιτήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλονται από την ερχόμενη Πέμπτη. Επίσης, άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της αγροτικής έκφρασης, Δημήτρης Καραμπάσης, συνεχίζονται τα προβλήματα στα βιολογικά. Τα δασαρχεία έκαναν πάλι το θαύμα τους με τις δασώσεις. Προχωράει η διαδικασία για αποζημιώσεις στα ροδάκινα. Είναι επίσης ένα θέμα που θα συζητήσουμε αναλυτικά με τη συνάδελφο Βιβή Ανδρίτσου από την TV100 στη διάρκεια της εκπομπής μας. Και τέλος, στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας αγροτικής έκφρασης, Σταύρος Αραχοβίτης, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα αγροτικά. Ωφελημένη όλη η μικρομεσαία αγροτιά, σύμφωνα με τον κύριο Αραχοβίτη, οι τελευταίες αλλαγές στο πρόγραμμα νητρορύπανσης, μέχρι 17 ευρώ το κιλό πληρώνουν τη φέτα οι Σουηδοί. Αντίστοιχα την πληρώνουν και οι Φιλανδοί, από ό,τι έχω εγώ υπόψη μου. Και τέλος, οδηγίες φυτοπροστασίας, πώς αντιμετωπίζεται το σκαθάρι ζαύρος στα σιτηρά. Και μετά την ανασκόπηση των θεμάτων που φιλοξενούν οι πρώτες σελίδες των αγροτικών εφημερίδων, να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μερικά ενδιαφέροντα θέματα στο βίντεο που ακολουθεί. Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά από την υπογραφή της, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων σχεδίων βελτίωσης. Πρόκειται για τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης και υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες μπαίνουν πλέον στο τελικό στάδιο της προκήρυξης προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αγροτών. Ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατομμύρια ευρώ και δικαιούχοι μπορεί να είναι γεωργοί έως 61 ετών, αλλά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον, για τη δράση 411, οι υποψήφοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί και όχι ως νέοεισερχόμενοι.
Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάζονται στο υπόμετρο 6-1 των νέων γεωργών. Συνεχίζεται από τον ΟΓΑΗ η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων του Προγράμματος Κοινωνικού Ιαματικού Τουρισμού έτους 2017, τα οποία έχουν ισχύ μέχρι τις 8 Μαΐου του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του οργανισμού. Ειδικότερα, ο ΟΓΑΗ υπενθυμίζει, εν όψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν του Προγράμματος Κοινωνικού Ιαματικού Τουρισμού και να κάνουν 6 ημέρες διακοπές με 5 διανυκτερεύσεις σε όλη την επικράτεια, 10 διανυκτερεύσεις για όλους όσοι επιλέξουν ως προορισμό την Λέσβο, με επιδότηση των ναύλων μετακίνησης με 50 ευρώ το άτομο και 25 ευρώ το μειωμένο. 10 διανυκτερεύσεις για τους κατοίκους δικαιούχους από τη Λέσβο που θα κινηθούν εντός του νησιού τους. Τα αδιάθετα δελτία θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως αυτών με αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέσω των ΚΕΠ. Η διάρκεια ισχύως των δελτίων είναι έως τις 8 Πέμπτου του 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι συμμετοχής στην αναδιανομή των δελτίων είναι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν. Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν πρόλαβαν τα δελτία τους μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2017. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Κοινωνικού Ιαματικού Τουρισμού, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία τους, θα πρέπει να κάνουν κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλημα της επιλογής τους από τον κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών επιχειρήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Μετά την κράτηση, το τουριστικό κατάλημα πρέπει να αποστείλει επιβεβαίωση της κράτησης στο δικαιούχο, να καταχωρήσουν τα στοιχεία της κράτησης του δωματίου, δηλαδή επωνυμία καταλήμματος και διάστημα διαμονής στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, εφόσον έχουν τη δυνατότητα ή μέσω των ΚΕΠ, και να προσέλθουν στα ΚΕΠ αυθημερών για παραλαβή των δελτίων. Πέραν των μικρών ανεμογεννητριών, που τώρα μπορούν να είναι δυναμικότητας μέχρι 60 kW, στις κατηγορίες σταθμών που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, προστίθεται πλέον και η μικρή υδροηλεκτρική σταθμή με ισχύ 0,5 MW, που εγκαθίστανται σε δίκτυα ίδρυψης, η άρδρυψης, η αποχέτευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις που υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Το μέτρο περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες και αφορά κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις μικρών υδροηλεκτρικών από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης, δήμους και διαχειριστές δικτύων άρδευσης ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Και μετά τα ενδιαφέροντα και χρηστικά θέματα που παρακολουθήσαμε, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο Λεωνίδα Λιάμη, συντάκτη της αγροτικής εφημερίδας Αγκρέντα, για να συζητήσουμε ένα θέμα που προέκυψε ευνηδίως μέσα στο καταχύμωνο μετά από μια ανακοίνωση της Ένωσης Κονσερβοποιών σε σχέση με το συμπύρινο ροδάκινο. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ανακοίνωση και ποια είναι η σκοπιμότητά της? Γιατί προκύπτει ένας πόλεμος χειμωνιάτικα για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι, όταν θα αρχίσει η συγκομιδή. Πρέπει να πούμε, Παναγιώτη, ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα. Μπαίνει όντως σχετικά ευνηδίως, όπως το θέτεις και εσύ, γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες, αλλά αν δούμε ολόκληρη την εικόνα, μάλλον είναι και πιεστικό, θα έλεγα εγώ, διότι τα τελευταία χρόνια διακρίνουμε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καλλιέργειες που υπάρχουν, οι φυκείες που υπάρχουν με συμπύρινο ροδάκινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος, είναι το συνδικαλιστικό όργανο, ας το πούμε έτσι, των κονσερβοποιών, των βιομηχάνων μεταποίησης ροδάκινου. Η οποία έχει επικαλείται στοιχεία του ΟΛΔΕ, δηλαδή επίσημα στοιχεία του κράτους, από τα οποία προκύπτει ότι το 2014, ενώ είχαμε 117.000 στρέμματα θητείες συμπύρινου ροδάκινου, το 2015 αυτά έφτασαν τα 161.000 στρέμματα, το 2016 πήγανε στα 172.000 στρέμματα και το 2017, δηλαδή τη χρονιά που εκπνέει σε λίγες ημέρες, πήγανε στα 183.000 στρέμματα. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολλά, συγκρινόμενα πάντα με την ζήτηση που υπάρχει για την εγχώρια αγορά, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι μικρή. Η βιομηχανία της κομπότητας είναι προσανατολισμένη, Παναγιώτη, σχεδόν θα έλεγα 100% εξαγωγικά σε ξένες αγορές και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο σε τρίτες χώρες. Πάντως αυτή η προτίμηση των παραγωγών δείχνει μάλλον ότι θεωρείται κερδοφόρα. Υπήρχε καλό εισόδημα, Παναγιώτη, τα προηγούμενα χρόνια.
Και βλέποντας ο κάθε παραγωγός στο διπλανό του να αποσπά στο τέλος της ημέρας κάποια καλά χρήματα που το επέτρεπαν να έχει ένα βιωτικό επίπεδο σχετικά υψηλό, έβαζε και ο διπλανός. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι αυτό όταν γίνεται άναρχα δημιουργεί προβλήματα. Τι προβλήματα, θα έχουμε περισσότερη πρώτη ύλη, θα είναι περισσότερα διαθέσιμα τα ροδάκια. Μπορεί να απορροφηθεί. Από αυτή που μπορεί να απορροφηθεί από τη βιομηχανία. Πρέπει να σου πω ότι δεν διαφωνούν καταρχήν ούτε η παραγωγή το ότι υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Τουλάχιστον οι οργανωμένοι. Από συζητήσεις που κάνω με μεγάλους συνεταιρισμούς, στην Μαφία, στην Πέλα κλπ., όπου κυρίως είναι συγκεντρωμένη η καλλιέργεια του συμπύκνου ροδάκινου, λένε ότι υφίσταται πρόβλημα. Υπάρχει και αναζητήτευση ως προς τον αριθμό των στρεμάτων που έχουν καλλιεργηθεί, αλλά και ως προς τις ποικιλίες. Λένε λοιπόν οι συνεταιριστές ότι αν δεν καθίσουν όλοι μαζί και η βιομηχανία και η παραγωγή, να πετάξουμε απ' έξω κυρίως τα στέκια. Τα στέκια είναι, ξέρεις, όπου στείνονται σε διάφορες περιοχές κάποιοι άνθρωποι και κάνουν συγκέντρωση του προϊόντος, το οποίο στη συνέχεια βέβαια πήγε καταλήγει στη βιομηχανία. Ναι. Δηλαδή και η βιομηχανία κάπου όταν αποποιείται την ευθύνη της ύπαρξης των στεκιών, λίγο στροφοκαμιλίζει, θα έλεγα, γιατί στο τέλος εκείνοι παίρνουν τα προϊόντα. Τέλος πάντων, όμως, για να μην το ανοίγω πολύ το θέμα, θα σου πω ότι υπάρχει ζήτημα, θέλουν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνεννοηθούν και σε μια λογική βάση άτυπη συμβολιακή, να συμφωνήσουν ότι η κάθε βιομηχανία, είναι 15 όλες και όλες 20 εργοβιομηχανίες, να πει ότι από τον τάδε συνεταιρισμό χρειάζομαι τόσες ποσότητες κάθε χρόνο, γιατί τόσο το πελατολόγιό μου δικαιολογεί να απορροφήσω. Και επίσης να ξέρει και ο παραγωγός ότι θα έχω τόσα στρέμματα που μπορώ να σπρώξω την παραγωγή μου χωρίς να χρειαστεί το τέλος, όταν δηλαδή θα υπάρχει η υπερπαραγωγή που τώρα διαφαίνεται θα υπάρξει, να στριμωχτώ την πύλη της βιομηχανίας και στην απόγνωσή μου να πιάσω μια τιμή οποιαδήποτε να πουλήσω όσο, γιατί τελικά αυτός είναι ο φόβος που υπάρχει και στους παραγωγούς και που τέλος πάντων θα έλεγα ότι κρούει αυτόν τον κίνδυνο και η ΕΚΕ. Πάντως, κοιτάξτε, παιδιά, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωση της Ένωσης των Κονσερβοποιών, θέτουν πολύ έντονα ζήτημα ποιότητας. Θεωρούν ότι το ποσοστό των ροδακίνων, το οποίο δεν είναι ποιοτικά όπως θα έπρεπε, έτσι ώστε να κομποστοποιηθεί, είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με τα διεθνή στάνταρ. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα, Παναγιώτη? Παρότι μέχρι στιγμής, όπως περιγράφουμε, με βάση τα στρέμματα, η παραγωγή θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πλεονάζουσα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω παραγόντων εξωγενών που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, είχαμε είτε μικροκαρπία, είτε χαμηλότερη παραγωγή. Για να καταλάβεις, ας πούμε, το 17 χρονιά που έκλεισε με μια παραγωγή γύρω στις 380.000 τόνους, ενώ το 2016 ήταν 277.000 τόνοι. Η ανάγκη που υπάρχει, η ζήτηση που υπάρχει, είναι για περίπου 400.000 τόνους. Αν βάλουμε μέσα αυτά που πάνε για κομπόστα, αν βάλουμε μέσα τους τόνους που πάνε για κατάψυξη, τα ροδάκινα που πάνε για τη Βουλγαρία, αλλά και περίπου 100.000 που είναι τα μικρά ροδάκινα, τα κακής ποιότητας που πάνε για θυμό. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι επειδή ήταν υπολοιπόμενη τη ζήτηση παραγωγή, μπήκε η στάρα και η μάρα, με την γραφή η έκφραση, από άποψη ποιότητα στα φετινή παραγωγή. Οι παραγωγές συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα και ότι πρέπει να βελτιωθεί. Μερικές φορές προφανώς υπάρχει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη φετινή, για να πούμε, Παναγιώτη, επειδή ακριβώς ήταν υπολοιπόμενη παραγωγή, μπήκαν τα πάντα μέσα. Τα πάντα όλα. Όπως καταλαβαίνει, ναι, μπήκαν μέσα και άγουρα, όπως υποστηρίζει η ΕΚΕ, μπήκαν και χτυπημένα κτλ. Το πρόβλημα θα γεννηθεί όταν η παραγωγή θα είναι κανονική χρονιά. Γιατί με τις αποδόσεις που μπορεί να πιάσει το στρέμμα μία θητεία, οι οποίες νομίζω είναι 3,5 τόνοι, με τα 180.000 στρέμματα που έχουν φυτευτεί,
πάμε σε μια παραγωγή υπό κανονικές συνθήκες 500.000 τόνων και πλέον. Με 400.000 ζήτηση, όταν έχει 500 και πλέον παραγωγή, θα αντιλαμβάνεται ότι εκεί θα γίνει ο χαμός ως προς το ότι στο φόβο ο άλλος να μην του μείνει παραγωγή στο σπίτι. Γιατί δεν μιλάμε για επιτραπέζιο ροδάκινο, όπου μπορεί να πάει στη Λαϊκή, μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να πάει στο Χοντρέμπορα. Εδώ ή το δίνει στη βιομηχανία, ή σου μένει αμανάτη. Ή σαπίζει. Ακριβώς. Το πετάς και μένει, το δίνει μετά για χυμό, ενώ το έχει παράξει με 25 λεπτά, ας πούμε, το παίρνει η βιομηχανία με 7-8 λεπτά. Και βέβαια μετά χτυπάς το κεφάλι σου και πλέον. Ας ελπίσουμε ότι. Υπάρχει όντως, για να κλείσω εδώ, Παναγιώτη, το πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν, και νομίζω ότι υπάρχει διαθέσιμη από τις δύο πλευρές, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσουν στη λογική που σου είπα, τη άτυπη συμβολιακή, προκειμένου να ξέρει ο καθένας τι θα συμβάλλει σε αυτή τη συνεργασία, για να μην βρεθούν κάποια στιγμή μετά, αφού δηλαδή θα υπάρξει η αναδιοργάνωση της καλλιέργειας, να μην βρεθούν σε αδιέξοδα του τύπου που περιγράψαμε, ότι να υπάρχει υπερπαραγωγή με ποικιλίες που δεν χρειάζεται βιομηχανία και σε τιμές που θα είναι καταρακωμένες. Λεωνίδα Λιάμη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Πυραμίδας, ως πρότυπο σύγχρονης και βιώσιμης γεωργίας στην κατηγορία των φρούτων, αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο συνεταιρισμός του ASSOP Velvendou με τα γνωστά ροδάκινα και νεκταρίνια Velvita. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση που δίνει υπεραξία στα προϊόντα του ASSOP και κατατάσσει το συνεταιρισμό στους καλύτερους της Ευρώπης. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Ως παράδειγμα καλής πρακτικής, έτσι ώστε συνεταιρισμοί παραγωγών στην Ευρώπη να αναπτύξουν βιώσιμη και σύγχρονη γεωργία, βάζει τον ASSOP του Velvendou η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τον τοποθετεί στον τομέα των φρούτων στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Πυραμίδας. Πρόκειται για μια μεγάλη διάκριση που αποτελεί αναγνώριση των χρόνιων προσπαθειών των παραγωγών του Velvendou στο συνεταιριστικό τομέα και στην ποιοτική και οικονομική σταθερότητα. Πιθανά δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πόσο σημαντική είναι ή πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η διάκριση. Είναι κάτι αναπάντεχο, κάτι πολύ καλό για μας. Ανάμεσα από χιλιάδες συνεταιρισμούς που ασχολούνται με φρούτα στην Ευρώπη, επέλεξαν τον ASSOP Velvendou ως παράδειγμα βιώσιμης αγροτικής οικονομίας. Υπάρχουν συνεταιρισμοί στην Ευρώπη που είναι κολοσσοί, με τζίρους και μέλη και ποσότητες υπερπολαπλάσιες από τις δικές μας. Αυτό που επέλεξε σε εμάς είναι η βιωσιμότητα, η φερεγγιότητα οικονομική και ο τρόπος μάλλον που λειτουργούμε, ο οποίος δίνει μια βιωσιμότητα στο μέλος του. Δηλαδή αρχίζουν να αναθεωρούν και τις απόψεις στις Βρυξέλλες για τα τεράστια σχήματα. Πιθανά τα θεωρούν ότι ένας απλός παραγωγός εγκλωβίζεται και δεν του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ο ASSOP του Velvendou ιδρύθηκε το 1917. Σήμερα παράγει περισσότερους από 14.000 τόνους προϊόντων. Και από το 2010 μέχρι και το 2017 οι επενδύσεις που έχουν γίνει είναι της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ευρωπαϊκή διάκριση αυτή αποτελεί μια επιπλέον υπεραξία για το συνεταιρισμό και το παράδειγμα προς μίμηση για το συνεταιρίζεστε. Το καλοκαίρι του 2017 στο Velvendou βρέθηκαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το θέμα, παρακολουθώντας από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής και συγκομιδής του ροδάκινου, συλλέγοντας παράλληλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Στο τέλος του Νοέμβρη, η ευχάριστη είδηση πως ο ASSOP Velvendou είναι στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Πυραμίδας στον τομέα των φρούτων ως παράδειγμα σύγχρονης και βιώσιμης γεωργίας ήρθε και έστειλε το μήνυμα και στα αρμόδια Υπουργεία της χώρας πως παραδείγματα υπάρχουν. Ένα σημαντικό επίτευγμα για το συνεταιρισμό ή γενικά για ένα συνεταιρισμό στην Ελλάδα μέσα από την κρίση που περνάει ο θεσμός, γιατί ακούγοντας κάποιος στην Ελλάδα πλέον για συνεταιρισμό του έρχονται όλο αρνητικά αντίκτυπα όταν πρόκειται για συνεταιρισμό της Ελλάδος. Παρόλα αυτά, μέσα από χιλιάδες συνεταιρισμούς ο ASSOP Velvendou κατάφερε να είναι στην κορυφή της πυραμίδας σε ό,τι αφορά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και να εκπροσωπεί όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ροδάκινο στην προσπάθεια που κάνει για βιώσιμη γεωργία και ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Ειδικές αναφορές και για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο γεωργικό τομέα περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνημόνιο που εγκρίθηκε στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
Ειδικές αναφορές στο γεωργικό τομέα περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνημόνιο που εγκρίθηκε στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, αναφέροντας την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο διευκόλυνσης της οργάνωσης των γεωργών σε ομάδες παραγωγών για τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού συστήματος για τους γεωργούς. Σύμφωνα με το Eurogroup, οι ελληνικές αρχές έχουν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της μελέτης για τη γεωργική ανταγωνιστικότητα, ώστε να καλυφθεί ολόκληρος ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης. Αναφέρεται μάλιστα πως η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη θα εγκριθεί επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Σύμφωνα με τη στρατηγική, μέχρι τον Απρίλιο του 2018, η κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει προτάσεις για την παροχή κινήτρων που θα αφορούν την προώθηση των ομάδων παραγωγών για την υποστήριξη των νέων αγροτών ηλικίας έως 40 ετών. Εξάλλου, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος των δημοσιονομικών διορθώσεων σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ανανεώσει κατά 50% τους ορθοφωτοχάρτες μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 με τις πιο πρόσφατες εικόνες, έτσι ώστε να ενημερωθεί η ψηφιακή απεικόνηση των αγροτεμαχίων και να συμπεριληφθεί η μέγιστη επιλέξιμη έκταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εξασφαλιστεί μέχρι το Μάρτιο του 2018 ότι ο ΠΚΠΕ θα στελεχωθεί με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνική, οι γεωπόνοι και οι επιθεωρητές, το οποίο θα είναι εκπαιδευμένο στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα και στη φωτοερμηνεία. Στα φυτώρια τσαγιού και λεβάντας της εταιρείας Herbs & Toils έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Το τσάι του βουνού, ο σιδερίτης και η λεβάντα που καλλιεργούνται στα φυτώρια της επιχείρησης εξάγονται κατά 99,9% σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Ασίας. Το αναλυτικό ρεπορτάζ έχει ο Σωκράτης Μουτίδης. Η ξηρολίμνη Κοζάνης έχει μπει για τα καλά πλέον στον χάρτη της καλλιέργειας λεβάντας και τσαγιού της χώρας. Εκατοντάδες στρέμματα στον κάμπο της περιοχής παράγουν τόνους αρωματικών φυτών για πολλές χρήσεις. Η εταιρεία Herbs & Oils είναι πλήρως καθετοποιημένη, μιας και στις δραστηριότητές της έρχεται να προσθεθεί και το φυτώριο τσαγιού και λεβάντας που τροφοδοτεί παραγωγούς της χώρας αλλά και την ίδια την εταιρεία. Είμαστε στη διαδικασία, στο στάδιο που βγαίνουν τα φυτά από το φυτώριο, είναι έτοιμα πλέον για να φυτευτούν στα χωράφια. Το φυτώριο της λεβάντας σε αντίθεση με το τσαγιού γίνεται με μοσχεύματα, όχι με σπόρο, που σημαίνει ότι επιλέγουμε τις μητρικές τις φυτίες τις κατάλληλες στο άνθος ηλικίας, δηλαδή στη πιο δυνατή τους ηλικία που είναι τα 4, 5, 6 χρόνια. Παίρνουμε μοσχεύματα από εκείνες φυτίες και στα τέλη του χειμώνα, αρχή της άνοιξης, ερχόμαστε και τα τοποθετούμε στο φυτώριο. Μετά από 10 μήνες, αρχές του χειμώνα είναι έτοιμα για να γίνει η φύτευσή τους στα χωράφια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μία τάση προς την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, με τη λεβάντα να εξελίσσεται και το τσάι του βουνού, με γεωμετρική πρόοδο να αυξάνονται οι καλλιέργειες. Τα πράγματα δείχνουν ότι είναι καλά, δηλαδή υπάρχουν προοπτικές. Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα, φυσικά χρειάζεται δουλειά και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε και θέματα διάθεσης. Κάθε είδος πρέπει να το εξετάσουμε ξεχωριστά. Θέλετε να κάνουμε 50, 50 μετράμε και αυτό πόσο βλέπετε. Αυτό είναι λουκουμάκι. Όλα είναι εξαιρετικά. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρό μεγάλο, αρκεί να έχει δυνατή ρίζα. Το 2010 στην Ελλάδα υπήρχαν μόλις 800 στρέμματα λεβάντας και κανένα αποστακτήριο. Το 2017 τα στρέμματα της λεβάντας στη χώρα αγγίζουν τις 10.000 και τα αποστακτήρια τα 5. Ένα από αυτά είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου, της εταιρείας Herbs & Oils εδώ στην ξηρολίμνη της Κοζάνης. Το 99,9% της παραγωγής της εξάγεται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στην Ταϊβάν. Τα φυτώρια θέλουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι το πρώτο απαραίτητο που πρέπει να είναι τα φυτά τα οποία θα μεταφετευθούν στο χωράφι, γερά απειλαγμένα εχθρών και ασθενειών και καλό αναθρεμένα να αντέξουν τις συνθήκες του χωραφιού. Εμείς
τα φυτά που προέρχονται από τα σπορία μας, τα διαθέτουμε ή τα φυτεύουμε εμείς οι ίδιοι γυμνόριζα. Η εποχή και το κρύο είναι επιθυμητό, δεδομένου ότι δεν έχει ανάγκη το τσάι, το φυτό, από χαμηλές θερμοκρασίες. Αρκεί η ρίζα του να είναι μέσα στο έδαφος και να, είναι, να μην το χτυπάει ο αέρας. Αλλιώς δεν υπάρχει θέμα να παγώσει. Και από την Κοζάνη να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη και στο στούντιο της TV100 που μας περιμένει η καλή συνάδελφος Βιβία Ανδρίτσου, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα το ζήτημα των αποζημιώσεων των ροδακινοπαραγωγών σε Πέλα και Ημαθία για τις ζημιές που υπέστησαν το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο αν θυμάμαι καλά, από τις βροχές. Βιβί, καλησπέρα από την Καβάλα, από το στούντιο του Σέντερ και του Πρωτογενός. Γεια σας και από την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά αυτό το θέμα, Παναγιώτη, έχει ταλαιπωρήσει τους αγρότες και όχι μόνο τους κυβερνώντες, τους πολιτικούς, την διοίκηση του ΕΛΓΑ. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα όπου επιχειρείται η διευθέτησή του. Είναι πολύπλοκο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πολύπλοκο και έχει και μία δυστοκία. Έχει παρέλθει ο χρόνος των εκτιμήσεων. Γιατί ήταν, όπως είπες και εσύ, στα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους του 2017. Βρισκόμαστε στο Δεκέμβρη. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις τώρα για αυτές τις ζημιές. Επομένως, πρέπει με άλλο τρόπο να αποζημιωθούν οι αγρότες. Τι γίνεται τώρα με αυτό το θέμα? Το αναφέραμε και στο παρελθόν. Είναι αναγκαία η αποζημίωση των αγροτών, γιατί υπάρχουν δύο πορίσματα από κρατικούς οργανισμούς που λένε ότι ναι, υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και αυτού του είδους οι ζημιές καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Επιπλέον, ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βαγγέλης Αποστόλου, είχε δεσμευτεί δημόσια ότι αυτές τις ζημιές θα τις καλύψει και ότι οι αγρότες θα αποζημιωθούν. Υπάρχουν λοιπόν δύο πορίσματα και δέσμευση του Υπουργού, αλλά από την άλλη έχουμε φτάσει στο Δεκέμβριο και όπως είπαμε παρήλθε ο χρόνος όπου μπορούσαν να γίνουν... Να εκτιμηθούν οι ζημιές. Έτσι ακριβώς, να εκτιμηθούν οι ζημιές. Επομένως δεν μπορεί αυτού του τύπου η αξιολόγηση να γίνει τώρα. Την ίδια ώρα όμως οι αγρότες θεωρούν ότι υπάρχουν τρόποι να διευθετηθεί το θέμα. Αυτό μας είπαν και στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα, την 3η 12 Δεκεμβρίου, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Πέλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιώργος Καρασμάνης, προέβησε μια ανακοίνωση καταγγελία με την οποία έλεγε ότι στην ουσία η κυβέρνηση γι' αυτό το θέμα παραμυθιάζει τους αγρότες και εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να καταβληθούν οι αποζημιώσεις από τις βροχοπτώσεις του Ιουλίου. Πού στηρίζει αυτή τη βεβαιότητα ο κύριος Καρασμάνης, ξέρουμε? Το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος των εκτιμήσεων, ότι πέρασε πολλής χρόνος και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο για το πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Δεν έχει λήξει η διαδικασία δηλαδή. Υπάρχουν εκκρεμότητες, κυρίως όμως στην παρέλευση του χρόνου. Την ίδια ώρα όμως, την ημέρα που έκανε την ανακοίνωση καταγγελία Παναγιώτη ο κύριος Καρασμάνης, έγινε το πρωί αυτή και κυκλοφόρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την ίδια ημέρα, στις 3 το μεσημέρι συγκεκριμένα, της 3ης 12 Δεκεμβρίου, ήταν προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών Πέλας και Ημαθίας με τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Αυτή η συνάντηση έγινε. Ξέρουμε το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε. Μιλήσαμε, ήταν 4 αγρότες παρόντες σε αυτήν την συνάντηση. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ο οποίος είναι αισιόδοξος για την έκβαση αυτής της ιστορίας, καθώς όπως μας είπε, σε αυτήν την συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ διευθετήθηκαν ζητήματα τεχνικής υφής. Δηλαδή, έχουν τρόπους, όπως είπε, και λογιστικά να υπολογίσουν την ζημιά με βάση τις αιτήσεις που είχαν κάνει οι αγρότες για την προβλεπόμενη απόδοση των καλλιεργειών, την απόδοση που υπήρχε τελικά και το τι ζημιά υπέστησαν. Λέει ότι τα μεγέθη είναι λογιστικά υπολογίσιμα και δεν είναι θεωρητικό το υπόβαθρο, το τι είδους ζημιές ήταν αυτές. Άρα υπάρχει αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω από τη μεριά των παραγωγών. Από την δική του πλευρά λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όλα αυτά τέθηκαν επιτάπητος στην συνάντηση με τον ΕΛΓΑ και εκτιμήθηκε
ότι η διαδικασία μπορεί να ανοίξει. Βρήκαν τεχνική φόρμουλα για να γίνει αυτή η διαδικασία. Ένα το κρατούμενο. Αυτό αναμένεται, αν όλα πάνε καλά και γίνουν τελικά, δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες, θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κύριο Γιαννακάκη σε δύο μήνες. Εκτιμάται ότι σε ένα δίμηνο όλα θα πάνε καλά. Αν πάλι από πλευράς του ΕΛΓΑ, γιατί μέχρι τώρα είδαμε αναβολές συνεδριάσεων για αυτό το θέμα, είδαμε τέλος πάντων κάποιες κινήσεις που άφηναν εκκρεμότητες και μετέθεσαν τη λύση του θέματος στο χρόνο. Λέει ο κύριος Γιαννακάκης, αν ο ΕΛΓΑ δεν μας καταβάλει τις αποζημιώσεις ως οφείλει, γιατί υπάρχουν δύο πορίσματα κρατικών οργανισμών και η δέσμευση του Υπουργού για αυτά, εμείς έχουμε έτοιμο εξώδικο για αυτό το θέμα, μαζί με τα πορίσματα και τη δήλωση του Υπουργού, το καταθέτουμε στην δικαιοσύνη και θα πληρωθούμε μέσω αυτής. Εμείς θα πληρωθούμε. Μπορεί να αργήσουμε να πληρωθούμε μέσω της άλλης οδού, αλλά θα πληρωθούμε. Αυτά για αυτό το θέμα, να δούμε, Παναγιώτη. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα έχει αίσια κατάληξη και ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι του κυρίου Καρασμάνη και θα επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία την οποία εκφράζουν οι παραγωγοί που ασχολούνται με το θέμα. Όπως και να έχει, εμείς παρακολουθούμε το θέμα και θα ξέρουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα πιο αισιόδοξο τώρα. Εκπονήθηκε μελέτη για την αδειοδότηση νέων μονάδων μυδοκαλλιέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό, Παναγιώτη, για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, καθώς εδώ παράγεται το 80% της συνολικής παραγωγής μυδιών της χώρας. Είναι γνωστό και το πολύ μύδι και το ποιοτικό μύδι που παράγεται στην περιοχή. Μεγάλες ποσότητες λοιπόν και καλής ποιότητας μύδια παράγονται εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία κατά κύριο λόγο εξάγονται στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει στήριξη της τοπικής οικονομίας αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Σε συνέντευξη που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και πρώην Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, μας τόνισε ότι εκπονήθηκε μελέτη για την αδειοδότηση νέων μονάδων μυδοκαλλιέργειας, μπήκε τέλος σε προβλήματα 17 ετών που υπήρχε στασιμότητα και η διαδικασία, όπως είπε, άρχισε να κινείται. Σε λίγο θα ξέρουμε τα νεότερα για αυτή την διαδικασία, με βασικότερο, όπως είπε, η σύσταση φορέα που αναμένεται και αυτή να έχει ολοκληρωθεί σε δύο μήνες. Μάλιστα. Βιβί μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να παρακολουθήσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Μάρδας στην εκπομπή Πέριξ, στη Βιβί Ανδρίτσου, στην TV100. Το 1999 έχουν να δοθούν άδειες σε μυδοκαλλιεργητές, τόσο στην περιοχή τη δική μας, όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον και δεν τους δίνουμε άδειες. Σαφώς υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά οικοδομήθηκε ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο εκείνη και την περίοδο που εισήγαγε μια τρομακτική γραφειοκρατία και αυτή η γραφειοκρατία για να κινηθεί έπρεπε καταρχάς να κινηθούν οι δήμαρχοι των περιοχών. Τώρα οι δήμαρχοι, ακούγατε νωρίτερα, βλέπετε πόσα προβλήματα έχουν. Είδατε πριν, ας πούμε, στο Δήμο Παιωνίας για να βάλει πετρέλαιο. Ναι, αυτό είναι βέβαια ένα άλλο πρόβλημα. Ναι, είναι όμως πολλά τα προβλήματα. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή έχει πολλές αρμοδιότητες, έχει πάρα πολλά μέτωπα, έχει πολλά, λίγα κονδύλια, με αποτέλεσμα. Κάποια πράγματα δεν θέλουν και πολλά κονδύλια, μπορώ να σας πω. Εδώ σίγουρα έπρεπε, και η πολιτική βούληση είναι εδώ βασικό έπρεπε, θέμα. Εδώ έπρεπε να συσταθεί ένας φορέας. Ναι. Ένας φορέας διαχείρισης προβλεπόταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός άργησε 17 χρόνια. Καθώς ήδη γύριζα στις περιοχές, κάποια ώρα συναντήθηκα με τους μυδοκαλλιεργητές. Μπορώ να πω, ήταν και από τις πρώτες μου συναντήσεις που έκανα και μου περιέγραψαν το πρόβλημα. Βρέθηκαν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες, η περιφέρεια που έχει εξειδικευμένα στελέχη και πολύ ικανά. Και καθίσαμε με τους μυδοκαλλιεργητές όλοι μαζί, καταγράψαμε το πρόβλημα και προτείναμε κάποιες λύσεις οι οποίες παρέκαμπταν όλο αυτό το θεσμικό ύφαλο τον οποίο είχαμε και μέσω αυτής της παράκαμψης θα περπατούσαμε σε αδειοδοτήσεις έως τη στιγμή εκείνη όπου θα είχαμε μία σύσταση φορέα. Έγινε όλο αυτό, τώρα που βρισκόμαστε. Αυτό τώρα, δεν ξέρω τι έγινε ως διαμαγείας, ενδεχομένως η μελέτη, εμείς θεωρούμε ότι η μελέτη επηρέασε θετικά, ναι. Ενεργοποιήθηκαν οι δήμαρχοι, βλέποντας ότι αυτή η παράκαμψη ενδεχομένως δεν τους άρεσε, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα δίμηνο ολοκληρώνονται σχεδόν όλες οι διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται έτσι ώστε να συσταθεί αυτός ο φορέας. Έχουν περπατήσει δηλαδή, έχουν καταθέσει από ό,τι έμαθα στο Γενικό Εμπορικό Μητρό τα στοιχεία της επιχείρησης που είναι αυτός εδώ ο φορέας, με αποτέλεσμα να κλείνει αυτή η διαδικασία των 17 ετών αυτό το χρονικό διάστημα και να περπατήσουμε στις αδειοδοτήσεις χωρίς να έχουμε ανάγκη να κάνουμε χρήση της παράκαμψης
που προβλέπει η μελέτη. Βέβαια, η μελέτη πάντοτε. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνει αυτό? Τώρα κλείνουμε τον φορέα. Που από εκεί και πέρα πλέον υπάρχει μια διαδικασία. Το πρόβλημα ήταν να συσταθεί ο φορέας. Τη στιγμή που συστήνεται ο φορέας, υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο μπορεί να διευκολύνει την αδειοδότηση. Υπάρχουν μελέτες λίγο παλιές, βέβαια, που πρέπει να επικαιροποιηθούν. Αλλά το αγκάθι της όλης ιστορίας ήταν ο φορέας που από τη στιγμή κατά οποία συσταθεί. Ξεφύγαμε από τη στασιμότητα. Ενεργοποιήθηκε το θέμα. Έκλεισε ο φάκελος με τα 17 χρόνια που δεν έγινε κάτι και μπήκαμε σε μια άλλη τροχιά, μου λέτε. Για να δώσουμε και μια τάξη μεγέθους της δυναμικότητας του κλάδου, επειδή είχατε το Υφυπουργείο Οικονομικών και ασχολείστε με τα οικονομικά κελιά. Αυτά βέβαια τα έμαθα καθώς κυκλοφούρωσα στην περιοχή. Προφανώς όχι για τον κλάδο της μετοκαλλιέργειας στην περιοχή. Πόσο σημαντικός είναι για την Θεσσαλονίκη και την εθνική οικονομία γενικότερα? Είναι σημαντικός γιατί παράγει καταρχάς μια εξαιρετική ποιότητα μυδιών και αυτό οφείλεται στα νερά και στα ό,τι φέρνουν τα ποτάμια που φέρνουν πολλά θρεπτικά στοιχεία. Και από την άλλη πλευρά είναι περίπου το 80% της συνολικής μυδοκαλλιέργειας της χώρας σε μια περιοχή που είναι τα Μάλγανα και τα Κείμηνα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή και πόσο σημαντικό είναι και για όλη τη χώρα το γεγονός ότι έχουμε εδώ έναν δυναμικό κλάδο ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, τα λύνουμε. Είχαμε και κάποια προβλήματα με ένα Ινστιτούτο το οποίο υπήρχε και αυτό τα λύσαμε και με κάποιες μετατάξεις οι οποίες χρειαζόταν να γίνουν με τη βοήθεια της περιφέρειας και της συνεννόησης με την περιφέρεια λύθηκαν και αυτά τα προβλήματα και νομίζουμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πριν από 5-6 μήνες. Επανερχόμαστε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, του Πρωτογενός. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον κύριο Θανάση Βασιλέκα, πρόεδρο της Ένωσης Φυλής Χολστάιν. Κύριε Βασιλέκα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Τι ακριβώς είναι αυτή η φυλή, η οποία ακούγεται λίγο Ινδιάνικη? Είναι η ασπρόμαυρη γαλακτοπαραγωγός φυλή των Αγελάδων. Η φυλή Χολστάιν, όπως ονομάζεται, είναι μια συνέχεια της Φρίζιαν, την οποία πήραν οι Αμερικανοί και τη μετεξέλιξαν στη φυλή Χολστάιν, που είναι η πιο γαλακτοπαραγωγός αγελάδα στον κόσμο σήμερα, σαν φυλή, σαν ράτσα. Αυτό είναι. Άρα μιλάμε για αγελάδες οι οποίες έχουν αποστολή να παράγουν γάλα. Ναι. Δεν προορίζονται για την κρεατοπαραγωγή. Όχι. Εντάξει. Τα παράγωγά τους, τα αρσενικά και τα λοιπά, είναι και δίνουν και κρέας, αλλά όχι με ιδιαίτερες αποδόσεις. Και στην Ένωση συμμετέχουν όλοι οι αγελαδοτρόφοι της χώρας? Δηλαδή τους εκπροσωπείτε όλους? Καταρχάς, για να είσαι στην Ένωση πρέπει να πληρήσεις κάποιες προϋποθέσεις. Να κάνεις γενετική βελτίωση, δηλαδή να χρησιμοποιείς σπέρματα στη μονάδα σου επιλεγμένων τάβρων, να τηρείς κάποιες προδιαγραφές ως προς τη διαβίωση των ζώων, ως προς την ποιότητα του γάλακτος που παράγεις και σε αυτή την περίπτωση έχεις το δικαίωμα να είσαι μέλος της Ένωσης. Άρα κατά κάποιο τρόπο είστε και ένα φίλτρο όσον αφορά τα θέματα ποιότητας, ναι, τα οποία αναφέρετε. Γιατί ο σκοπός είναι και η βελτίωση της φυλής εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχετε συνδικαλιστικό χαρακτήρα δηλαδή? Όχι ακριβώς. Αν το θέλετε, από έλλειψη συνδικαλιστικού οργάνου αναγκάζεται η Ένωση και κάνει μερικές παρεμβάσεις, οι οποίες βέβαια δεν έχουν την έννοια, ας πούμε, ακριβώς, δεν είναι αμιγώς συνδικαλιστικού χαρακτήρα. Κάνει όμως παρεμβάσεις, ειδικά για την πρόθεση, γιατί υπάρχει και στο καταστατικό ειδικό, υπάρχει το πρώτο άρθρο που λέει ότι σκοπός είναι η προάσπιση των συμφερόντων των παραγωγών της φυλής. Όπως όλα τα καταστατικά. Ναι. Οπότε, ας πούμε, εντάξει, αυτού του είδους, ναι, με βάση αυτό. Θα δούμε αργότερα τα προβλήματα. Ναι. Ας συζητήσουμε λίγο για το προφίλ της Ένωσης. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 180 κωδικοί, γύρω σε 90 μονάδες στην Ένωση. Υπάρχει όμως ένα ρεύμα εγγραφής πλέον, ας πούμε, κι άλλων μελών, από τους εναπομείναντες, βέβαια, να πούμε, κτηνοτρόφους. Μπορώ να πω ότι ο αριθμός ο οποίος ελέγχεται των αγελάδων, των γαλακτοπαραγωγών, είναι περίπου το 1/5 του συνόλου των εκτροφών μας. Είναι λίγο. Των ζώων που υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή. Των ζώων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, σε ένα συνολικό αριθμό 80.000 αγελάδων, αυτή τη στιγμή ελέγχονται οι 16. Δεν μπορείς να το πεις και λίγο. Μην φαντάζεστε ότι και στο εξωτερικό ελέγχεται. Στην Ιταλία είναι το 40%, ας πούμε. Εδώ είναι το 20%. Καλό θα ήταν να ήταν παραπάνω. Προς τα εκεί δουλεύουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε και αρκετές μονάδες, όπως είναι, ας πούμε, στα Ιωάννινα, στη Δυτική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, όπου επειδή οι αποστάσεις είναι μεγάλες μεταξύ τους, που είχαν τη διάθεση να εγγραφούν στην Ένωση, κοστίζει πολύ η ύπαρξη ενός
μετρητή, ενός υπαλλήλου ο οποίος κάνει γαλακτομετρήσεις, συγγνώμη, με αποτέλεσμα η Ένωση οικονομικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα εγγραφούν και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι το επιθυμούν. Και υπάρχουν και άλλοι βέβαια, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν σπέρματα, δεν ουσιαστικά κάνουν γενετική βελτίωση και είναι σημαντικός ο αριθμός, ειδικά τώρα με την κρίση. Με αποτέλεσμα δεν μπορούν να ανήκουν στο δυναμικό της Ένωσης. Εσείς έχετε σταυλισμένα τα ζώα ή έχουμε και ελεύθερη βοσκή, είναι μεικτό το σύστημα? Όχι, όχι. Ελεύθερας βοσκής δεν μπορεί να είναι τα ζώα της γαλακτοπαραγωγής. Καθόλου, τίποτε. Όχι. Δηλαδή αυτή η εικόνα που έχουμε, την αγελαδίτσα σε ένα λιβάδι να περπατάει και να τρώει χορταράκι. Ωραία εικόνα για τις διαφημίσεις. Υπάρχει μόνο στις διαφημίσεις, έτσι ακόμη δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Ακόμη και στη Βόρεια Ευρώπη που βλέπουμε ζώα πραγματικά να βόσκουν έξω στις βοσκές, όχι οι γαλακτοπαραγωγές, αυτές που είναι δηλαδή σε φάση γαλακτοπαραγωγής, αλλά τα ζώα της ξηράς περιόδου και οι μοσχίδες. Αυτές βγαίνουν στα λιβάδια. Ένα ζώο το οποίο παράγει γάλα, εάν βγει έξω να βοσκήσει, θα έχει μείωση γαλακτοπαραγωγής. Πρώτον, διότι τεμπελιάζει να επιστρέψει στο στάβλο και να φάει φύραμα, καρπό δηλαδή. Και δεύτερον, η κίνηση, όλα αυτά, ας πούμε, η κατανάλωση ενέργειας ίσως προκαλεί και αυτή μια μείωση της γαλακτοπαραγωγής. Πάμε λοιπόν στα προβλήματα. Mm-hmm. Μιλάτε για ζώα τα οποία είναι σταυλισμένα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα κόστος όσον αφορά την εκτροφή τους. Ναι, πάντα. Το κόστος παραγωγής επηρεάζεται πάρα πολύ από το κόστος τροφής. Είναι βασικό στοιχείο αυτό. Και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι τιμές? Το κόστος της διατροφής είναι περίπου στο 65 με 70% του συνολικού κόστους. Αυτό. Αλλά αυτό, εντάξει, παίζει. Στην Ελλάδα είναι στο 65 με 70%. Στην Ευρώπη είναι πιο χαμηλά. Γι' αυτό και επιβιώνουν με χαμηλότερες τιμές στο γάλα. Τα πάντα είναι θέμα οργάνωσης κυρίως, που εδώ ας πούμε αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, γι' αυτό και ενημερώσαμε και τα κόμματα και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι 1 με 15 Μαρτίου θα γίνει μια ημερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα την αγελαδοτροφία και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, τα συν και τα πλην. Τελικά προσφέρθηκε του Υπουργείου, θα γίνει υπό την αιγίδα του. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές παρανοήσεις, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα πολλές φορές καταλήγουμε να έχουμε και αντιεπιστημονικές απόψεις. Για μένα, ας πούμε, η άποψη η οποία κερδίζει έδαφος τώρα τελευταία και μάλιστα εκφράστηκε και από την ηγεσία του Υπουργείου σε μια ομιλία του στη Βουλή. Διαβάζω ότι σε μια ανακοίνωσή σας, ναι, αν μου επιτρέπετε, ότι ενώ υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση της παραγωγής και των θέσεων απασχόλησης, έχει επικρατήσει η αντίληψη η οποία δεν τεκμέρεται από επιστημονικά κριτήρια αλλά μόνο από προσωπικές απόψεις ότι η ελληνική αγελαδοτροφία είναι κοστοβόρα και δεν έχει μέλλον. Ναι, την άκουσα κι εγώ αυτή. Υπάρχει επίσημος αυτό... θέση αυτή? Υπάρχει. Εκφράστηκε από κάποιους καθηγητές της γεωπονικής. Κοιτάξτε να δείτε, όμως δεν ξέρω κατά πόσο έχουν σχέση με την πραγματική παραγωγή, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι θέσεις. Κατά τη δική μου άποψη είναι αντιεπιστημονικές. Δεν στέκουν. Σε μία χώρα κάθεσαι και βάζεις κάτω τις συνθήκες που υπάρχουν και τι θέλεις. Και από εκεί και πέρα ψάχνεις το ιδεατό που μπορείς να πετύχεις με τα δεδομένα της χώρας. Εάν η Ελλάδα λόγω κλίματος θεωρείται ακατάλληλη για την αγελαδοτροφία, το Ισραήλ, το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να το κατατάξουμε από πλευράς τεχνογνωσίας και επιδόσεων στη δεύτερη θέση μετά την Αμερική, θα πρέπει να μην έχει ούτε αγελάδα. Έχει αγελάδες το Ισραήλ? Σας λέω ότι είναι στη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση. Από πλευράς αποδόσεων, γενετικής βελτίωσης, μηχανολογικού εξοπλισμού, τον οποίο το ίδιο εξάγει σε όλες τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, τα συστήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάφορων εταιριών, καταμετρήσεων, ίστρου, τα πάντα. Τέλος πάντων, είναι πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά. Επίσης, βλέπουμε ότι τώρα τελευταία στην Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, στο Κατάρ γίνονται τεράστιες επενδύσεις σχετικά με την αγελαδοτροφία, γιατί πέρα από το κοστοβόρο ή όχι, ή κάθε χώρα κάθε και εξετάζει σοβαρά και την στοιχειώδη διατροφική επάρκεια. Έτσι. Βέβαια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, να οι 80.000 αγελάδες, ναι, πόσο γάλα παράγουν σε αιτήσια βάση? Υπάρχουν στοιχεία? Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, είναι περίπου σε 600.000 τόνους. 600.000 τόνους. Και λίγο πιο κάτω.
δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς ή της μεταποιητικής βιομηχανίας, της γαλακτοβιομηχανίας. Σαν χώρα χρειαζόμαστε για τις ανάγκες μας περίπου 1.250.000. Άρα είμαστε ελληματικοί και στην παραγωγή ελληνικού γαλακτός, κατά 400.000 τόνους από την καταλαβαίνω. Βεβαίως. Όχι και παραπάνω. Παραπάνω. 650.000 τόνους. Και λέω ότι αυτή είναι η κατανάλωσή μας. Αν λάβετε υπόψη και τις εξαγωγές που έχουμε σε γιαούρτι, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς. Άρα μου λέτε ότι οι ανάγκες καλύπτονται με εισαγωγές, αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως. Μεγάλα το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Παράγουμε περίπου το 40%. Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ένα από τα αιτήματά σας, από ό,τι διάβασα, είναι να τροποποιηθεί ένας κώδικας. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, αν μου επιτρέπετε. Ο κώδικας τροφίμων και ποτών και να παληθεί ο όρος ότι το ελληνικό γιαούρτι μπορεί να παράγεται από γάλα το οποίο προέρχεται από οποιαδήποτε χώρα. Ναι, πριν τι πρόβλημα δημιουργεί το ελληνικό γιαούρτι, όταν είναι γιαούρτι με συγκεκριμένη συνταγή, το γεγονός ότι το γάλα μπορεί να είναι από τη Φιλανδία, λέω μια τυχαία χώρα που φαντάζομαι ότι δεν έχει αγελάδες. Ναι, έχει. Έχει και στη Φιλανδία, μάλιστα. Θα σας πω κάτι. Πριν όμως πάμε και να σας πω για το προηγούμενο το οποίο συζητούσαμε και δεν ολοκλήρωσα, να έχουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα με το εύκρακτο κλίμα που έχει μπορεί να μην παράγει, να μην έχει τις εκτάσεις και τα λιβάδια με το γρασίδι που υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά έχει τη δυνατότητα παραγωγής πρωτεϊνούχων τροφών με δύο σοδιές το χρόνο, με μια στοιχειώδη οργάνωση. Άρα λοιπόν. Για ποιες τροφές μιλάμε? Τα πάντα. Τριφύλι. Κτηνοτροφικό κουτί, κτηνοτροφικό μπιζέλι, τα καλαμπόκια μας, το σόργο. Όλα αυτά εδώ και πολλές άλλες οτροφές, οι οποίες έχουν δυσκολίες να αναπτυχθούν στη Βόρεια Ευρώπη, εδώ παράγονται ανετότατα και μάλιστα με δύο σοδιές. Είναι θέμα οργάνωσης και θέμα προγραμματισμού, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν τις δικές μας αδυναμίες και την έλλειψη οργάνωσης, μην τις μεταθέτω μια εύκολη κουβέντα, δεν είναι το κλίμα μας και δεν είναι το κλίμα μας. Ας πούμε, εδώ έχουμε παραδείγματα πολύ νοτιότερα. Και στο κάτω-κάτω στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία. Δεν είμαστε απλοβράς κλίματος. Η Ιταλία λοιπόν, γιατί έχει αναπτύξει μια θαυμάσια κτηνοτροφία. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες οι οποίες παραμένουν αναξιοποιητές, αυτό καταλαβαίνω. Φυσικά. Χρειάζεται να δουλέψουμε. Λίγο η τεχνογνωσία υπάρχει σήμερα. Παραγωγή ικανή και νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν υπάρχουν. Η πολιτική ηγεσία τι σας είπε, γιατί είχατε μια σειρά από συναντήσεις. Η πολιτική ηγεσία ενημερώνεται ως επιτοπλίστων από κόσμο ο οποίος. Δεν έχει σχέση με την παραγωγή. Επιτρέψτε μου να το πω. Τι εννοεί? Είναι άνθρωποι των γραφείων. Τεχνοκράτες του γραφείου ή γραφειοκράτες του γραφείου, γιατί τώρα, και μεταξύ αυτών υπάρχει διαφορά. Τώρα ας μην το χαρακτηρίσω τι είναι, δεν μπορώ εγώ να σας πω αν είναι τεχνοκράτες ή γραφειοκράτες. Πάντως μέχρι στιγμής, έτσι, θα τους κατέτασα στη δεύτερη κατηγορία. Ποια προβλήματα θέσατε στους. Εντάξει, τώρα τελευταία γενικώς ας πούμε έχουμε συχνές επαφές με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Προσπαθούν να μας ακούσουν. Υπάρχουν βέβαια εγγενείς αδυναμίες, για να πάμε όμως και στο ερώτημα που έχετε βάλει. Παραδείγματος χάρη, ένας υπουργός κάθεται 6-8 μήνες μέχρι να συνηθίσει και να συνηθίσει να σε ακούει και να κατανοήσει ο ίδιος το πρόβλημα. Γιατί συνήθως δεν είναι σχετική με το κλάδος της κτηνοτροφίας ή της γεωργίας γενικά. Λοιπόν, συνήθως αντικαθίσταται. Πριν προχωρήσουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, διότι με ενημερώνουν ότι είναι απολύτως απαραίτητο και αμέσως μετά επανερχόμαστε στο στούντιο όπου φιλοξενούμε τον κύριο Θανάση Βασιλέκα, πρόεδρο της Ένωσης της Φυλής Holstein, δηλαδή των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων της χώρας. Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στο στούντιο του Πρωτογενός, όπου όπως ήδη γνωρίζετε είναι μαζί μας ο κύριος Θανάσης Βασιλέκας, πρόεδρος των της Ένωσης των Αγελαδοτρόφων της Ελλάδας, να το πούμε έτσι. Της Ένωσης Φυλής Holstein. Είπατε πριν πάμε στη διακοπή, στο διάλειμμα, κύριε Βασιλέκα, ότι μέχρι να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία γίνεται ένας σχηματισμός, αλλάζει. Πάμε στον επόμενο υπουργό, μέχρι να ενημερωθεί αυτός και να έρθει η ώρα να θεωρήσει ότι είναι όριμος να πάρει αποφάσεις, μάλλον και ξαναλλάζει. Έχουμε όμως τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα έναν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης που είναι σταθερός, κύριος Αποστόλου. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε από τις επαφές που έχετε μαζί του? Καλώς σας ακούει. Σας ακούει. Μας ακούει πάντα. Με την έννοια ότι πάμε, μιλάμε, μας ακούει ο άνθρωπος. Δεν κλείνει τα αυτιά του. Νομίζω ότι τα προβλήματα είναι ότι οι σύμβουλοι
οι σύμβουλοι και το τι θέλουμε. Δεν έχει γίνει ένας ενδεχομένος προγραμματισμός. Όταν ο κύριος Αποστόλου εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους και με το δίκαιο του, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Καθηγητάδες είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Και του λένε ότι ξέρεις, δεν συμφέρει η γαλατροφία. Το γάλα το ευρωπαϊκό είναι φθηνό. Υπάρχει σε τέτοια άποψη. Η οποία... άποψη ναι. Την καταγράψαμε και προηγουμένως, την αναφέρεται, αλλά η κυβέρνηση πιστεύει κάτι τέτοιο. Ότι όχι, δεν ξέρω. Εγώ σας λέω τώρα σε επίπεδο Υπουργείου. Γιατί ας πούμε, κοιτάξτε να δείτε, κάτι φθηνότερο από ό,τι και αν παράγουμε εδώ υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Τα βερίκοκα του Μαρόκου ενδεχομένως, τα χλάδια της Ισπανίας, το ένα, το άλλο, στο τα καλαμπόκι θαλασσινά. Να δείτε τι γίνεται. Τα θαλασσινά καλαμπόκι. Με αυτή τη λογική δεν μπορούμε να παράγουμε τίποτα και καθόμαστε να εισάγουμε. Αυτή είναι εντελώς λάθος άποψη. Νομίζω ότι το πρόβλημα γενικά με την κτηνοτροφία μας, γιατί δεν είναι μόνο με το αγελαδινό. Ορίστε, έχουμε ονομασία, προστασία ονομασίας προέλευσης για τη φέτα. Τι κάνουμε. Συνολικά το πρόβλημα είναι για όλο τον κλάδο. Τι κάνουμε. Πάμε να το ευτελίσουμε στην ουσία, και αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν καθόμαστε να βάλουμε συντεταγμένες και να πούμε ότι σαν χώρα έχουμε ένα πλάνο να παράγουμε το 1 εκατομμύριο τόνους από το 1.250 που χρειαζόμαστε μέσα στα επόμενα χρόνια, τα 5 ας πούμε, να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και μετά να πάμε στο τι χρειάζεται για να γίνει αυτό και εκεί να εμπλέκονται οι παράγοντες όλοι, η πολιτεία, η παραγωγή, τα εργοστάσια, τα μάρκετ, οι καταναλωτές. Το γάλα που παράγουμε είναι ποιοτικό. Γιατί είναι καλύτερο το δικό μας, δηλαδή, λόγω των συνθηκών, των κλιματολογικών. Για δύο λόγους είναι καλύτερο το δικό μας. Καταρχάς υπάρχει ένα αξίωμα παγκόσμιο που λέει ότι στα τρόφιμα όσο περισσότερο απομακρύνεις από την πηγή παραγωγής, τόσο υποβαθμίζεται η ποιότητα. Το δικό μας είναι εδώ. Είναι δίπλα δηλαδή, στην διπλανή πόρτα. Είναι λογικό. Ενώ το άλλο χρειάζεται να ταξιδέψει. Χρειάζεται να ταξιδέψει, να προπαστεριωθεί, να κάνει, να ράνει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι είναι δικό μας, βράδυ. Είναι κάτι το οποίο παράγουμε εμείς, συμβάλλει στην οικονομία μας, δίνει θέσεις εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο, να πάμε. Και πολύ σωστά ρωτήσετε γιατί το δικό μας είναι. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πείτε μου ένα διατροφικό σκάνδαλο που να ξέσπασε στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχουμε, ευτυχώς. Ποτέ. Ευτυχώς. Γιατί ο Έλληνας παραγωγός ποτέ δεν μπαίνει στη λογική να ταΐσει είτε ορυκτέλα, είτε οτιδήποτε, είτε διοξίνηση, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι έξω από τη λογική του Έλληνα. Και εδώ έρχεται η χώρα μας να πω ότι το θαυμάσιο κλίμα που έχει μας βοηθάει να μην καταφεύγουμε σε τέτοιες ειδήσεις, ούτε κρεατάλευρα, ούτε... Όλα αυτά είναι εισαγωγής. Απλώς τι γίνεται. Πάλι από έλλειψη σωστής ενημέρωσης και οργάνωσης, μου έχει ξεσπάει ένα διατροφικό σκάνδαλο για το κρέας στο Μοσχαρίσιο στο Βέλγιο. Την πληρώνουμε και εμείς. Την πληρώνουμε εμείς. Σταματάει ο Έλληνας να τρώει Μοσχαρίσιο. Αντί να στραφεί στον τόπιο, στο ελληνικό, σταματάει να τρώει. Ευτυχώς έτσι συμβαίνει. Σε ένα μήνα που ξεχνιέται, ξανατρώει το Βελγικό, παραδείγματος χάρη. Καταλάβατε. Παρά το γεγονός όμως ότι όπως μας λέτε και έτσι είναι τα πράγματα, έχουμε πάρα πολύ καλής ποιότητας γάλα, οι τιμές στην αγορά όσον αφορά την σχέση σας με τις γαλακτοβιομηχανίες, μάλλον υπολείπονται των ευρωπαϊκών τιμών. Όχι σε απόλυτους αριθμούς, για να είμαστε σωστοί. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής που είναι υψηλότερο σε εμάς. Όχι, να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει στα ελληνικά εργοστάσια μία ευαισθησία, ιδιαίτερη ευαισθησία, όταν οι τιμές είναι να πέσουν. Με το που κυκλοφορεί η φήμη ότι μειώνονται οι τιμές στην Ευρώπη, υπάρχει άμεση ανταπόκριση εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο όταν συμβαίνει όμως... και με τα καύσιμα, ξέρετε. Ακριβώς. Όταν όμως οι τιμές αυξάνονται, υπάρχει μια πάρα πολύ αργή αντίδραση. Συνήθως η τιμή έβγαινε από τη μεγαλύτερη ελληνική γαλακτομηχανία. Κάποτε η τιμή της Γερμανίας συν 12 μείον 5. Το 12 ήταν η τιμή της μεταφοράς από τη Γερμανία για εδώ και το 5 ήταν το κόστος εισκόμισης του γάλακτος μέσα στη χώρα μας. Οπότε με αυτή τη λογική, σήμερα που στη Γερμανία είναι 40 με 42 λεπτά, θα έπρεπε να πάει στα 52 με 54, μείον 5, 47. Εμάς η μέση τιμή σήμερα είναι 39,5. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αργή αντίδραση. Σαν απόλυτες τιμές σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι είναι άσκημες ή απελπιστικές, θα μπορούσαν όμως και να είναι και καλύτερες. Αυτή η περίοδος προβλέπεται να έχει και διάρκεια στην Ευρώπη, δηλαδή οι γαλακτομηχανίες εκεί προσφέρουν συμβόλαια για 3 χρόνια με υψηλές τιμές. Στην Πολωνία ξέρω ότι έχει πιάσει και τα 45 λεπτά. Μπορεί να γίνει αυτό όμως. Είναι εφικτό. Ποιο? Τα συμβόλαια που λέτε, συμβολιακή κτηνοτροφία. Στην Πολωνία
προσπαθούν προφανώς να κατοχυρώσουν τον γάλα. Έχουν κάνει, από ό,τι ξέρω, συμβάσεις με την Κίνα, ξέρω εγώ, έχουν εξαγωγές, μια άλλη οργάνωση, μια άλλη χώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Άρα εδώ δεν είναι, ας πούμε, ακόμη στο επίπεδο που θα έπρεπε, δεν είναι όμως και όπως ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια. Μάλιστα. Να επανέλθουμε σε ένα ερώτημα που αφήσαμε αναπάντητο, νομίζω. Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει το ελληνικό γιαούρτι να παράγεται, να παρασκευάζεται μόνο από ελληνικό γάλα? Όταν είχε ξεσπάσει μία δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Τσομπάνι, ένα Τούρκο, μεγάλο παραγωγό γιαουρτιών και τελικομικών και τα λοιπά στην Ευρώπη και εξαγωγέα, και σε μια μεγάλη ελληνική γαλακτοβιομηχανία με, ας πούμε, με ειδίκευση στο γιαούρτι, να μην λέμε ονόματα, ο Άγγλος ο δικαστής, όπου έγινε, εκδικάστηκε η δίκη, ανέθεσε στους βοηθούς του να κάνουν ένα μίνι γκάλοπ σε 2.000 περίπου νοικοκυριά. Να τους ρωτήσουν όταν ακούνε ελληνικό γιαούρτι, γιατί ο Τσομπάνης, έτσι λέγεται, έγραφε ελληνικό γιαούρτι στα προϊόντα του. Έτσι. Και ξέσπασε η δικαστική διαμάχη. Όταν έγινε αυτό, το 90% και κάτι απήντησαν ότι όταν ακούνε ελληνικό γιαούρτι, φαντάζονται ότι είναι ένα προϊόν που παρασκευάζεται στην Ελλάδα από ελληνικό γάλα. Έτσι, η απόφαση βγήκε υπέρ της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Όταν λέμε ότι κάποιο είναι ελληνικό, εννοείται ότι και η πρώτη ύλη δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία. Γιατί η τεχνογνωσία δεν είναι μόνο η συνταγή, δηλαδή. Ωραία. Τώρα, με αυτόν τον κώδικα τροφίμων και ποτών που ισχύει εδώ και δύο χρόνια, μπορεί το οποιοδήποτε γάλα, ακόμη και συμπίκνωμα, αν είναι απαραίτητο, ακόμη και σταθεροποιητές, δηλαδή σκόνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει η παρασκευή γιαουρτιού. Εγώ προσωπικά έχω βρει στην Εστονία γιαούρτια τη Άρλα που γράφουν ελληνικό, ούτε καν τύπου, ελληνικό γιαούρτι. Οι Τσέχοι παράγουν πλέον ελληνικό γιαούρτι και τους δίνουμε εμείς το δικαίωμα με αυτόν τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Έτσι. Να δικαιωθούν. Άρα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση για να αλλάξει. Να αλλάξει ο κώδικας τροφίμων και ποτών. Σαφώς. Διότι ο Τσέχος θα σου πει, κύριε μου, φέρνεις γάλα από μένα, εισάγεις και κάνεις γιαούρτι και το εξάγεις σαν ελληνικό. Εγώ γιατί να μην κάνω. Ναι, καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Κύριε Βασιλέκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, και από την κτηνοτροφία να περάσουμε στην Αλία. Διότι το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών που εδρεύει στη Νέα Πέραμο της Καβάλας ερευνά εδώ και χρόνια, μελετά και φροντίζει για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τον τομέα της αλίας. Το πώς και το γιατί εξηγεί στον Νίκο Σπιτσέρη ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γρηγόρης Κρέη. Αλιευτικών Ερευνών στη Νέα Πέραμο Καβάλας, το οποίο ανήκει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα, λειτουργεί από το 1995, με κύρια αντικείμενα έρευνα στην αλιεία, το υδάτινο περιβάλλον, την αξιοποίηση των αλιευτικών προϊόντων και τις υδατοκαλλιέργειες. Κοιτάζουμε γάβρο. Μετράμε το μήκος του, το ολικό μήκος, από την άκρη του ρίγκους μέχρι και το τέλος της ουράς. Είναι 118 χιλιοστά. Το ζυγίζουμε. 10,43 γραμμάρια. Και έπειτα ανοίγουμε εδώ για να δούμε το φύλλο του και το στάδιο ρήμασης. Και εδώ είναι οι γονάδες του. Μία, δύο, από εδώ. Εδώ είμαστε σε ένα από τα εργαστήρια που ασχολούνται με την παραγωγή βιομάζας από φύκη. Εδώ έχουμε διάφορες καλλιέργειες από
μονοκύτταρους φυτικούς οργανισμούς του γλυκού νερού και του θαλασσινού νερού, τους οποίους προσπαθούμε να μεγαλώσουμε. Συγκεκριμένα ο συνάδελφος ο κύριος Ορφανίδης, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του εργαστήριου εδώ πέρα, με την προοπτική να μπορέσουμε να παράγουμε διάφορες ουσίες οι οποίες έχουν οικονομικό ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενδιαφέρον, τι είδους ουσίες θα μπορούσαν να Είναι ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία αντιφαρμακευτική, στη βιομηχανία των καλλιντικών ή ακόμα και στη βιομηχανία τροφίμων. Είπατε προηγουμένως στα καρχαριοειδών που καλλιεργείται και ευελπιστείτε ότι κάποια στιγμή θα βγουν μικρά καρχαριοειδή. Είπατε ότι είναι ο χρόνος επόδοσης τους μεγάλους, δηλαδή μπορεί να είναι και 18 μήνες. Διάβασα προχθές ότι ψαρεύτηκε ένας καρχαρίας 571 ετών, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις των επιστημών. Αλήθεια, τα καρχαριοειδή στη Μεσόγειο, τι προσδόκιμο Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος γενικά, γιατί από είδος σε είδος σίγουρα διαφέρουν τα όρια ζωής. Αλλά το πρόβλημα με τα καρχαριοειδή στη Μεσόγειο και γενικά σε όλο τον κόσμο είναι ότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Όπως είδατε, αυτά είναι τα αυγά τα οποία είναι από 2 ή 3 άτομα του συγκεκριμένου είδους. Τα λεγόμενα σκυλάκια. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή ο αναπαραγωγικός ρυθμός αυτών των ειδών είναι πολύ αργός σε σχέση με τα ψάρια ή πολύ χαμηλός μάλλον σε σχέση με τα ψάρια, τα οποία ένα ψάρι μπορεί να αφήσει 1 εκατομμύριο αυγά. Εδώ πέρα μιλάμε για λιγότερα από μια τουζίνα αυγά στο ψάρι. Εντάξει, οπότε δεν αναπαράγεται τόσο γρήγορα ο πληθυσμός αυτών των συγκεκριμένων ειδών και όταν υπάρχει και μια ανεξέλεγκτη αλεία σε αυτά τα ψάρια, τότε κινδυνεύουν και με εξαφάνιση. Οπότε τα περισσότερα είδη καρχαριοειδών υπάγονται στην κατηγορία προστατευόμενα είδη. Μπορείτε να το λέξετε όμως στην πράξη. Όταν δηλαδή οι αλληλεγγύα ψαρεύουν. Ανάμεσα στα άλλα ψαρεύουν και καρχαριοειδή. Εκεί τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να προστατευτεί αυτός ο πληθυσμός που βρίσκεται σε διακίνηση. Μόνο με στοχευμένη αλεία. Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται η αλίευση αυτών των ειδών. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο με τα συγκεκριμένα εργαλεία που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται. Αναπόφευκτα δηλαδή θα συλλαμβάνονται τέτοια άτομα. Αλλά από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το κατά πόσο χρησιμοποιούμε αυτά τα ψάρια για να τα καταναλώνουμε, δηλαδή ως τροφή. Από τη στιγμή που βγούνε από το δικό μας διαιτολόγιο ή τουλάχιστον αποσυρθούν εμπορικά, δεν θα υπάρχει και κάποιος λόγος να αλλιεύονται. Γιατί στοχεύετε στην αποσύρθηση από το διαιτολόγιο, είναι εύκολο αυτό? Κοιτάξτε, για να αποφασίσουμε τι πρέπει να προστατευτεί και τι όχι, πρέπει να υπάρξουν κάποια διαχειριστικά σχέδια, να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα αποθέματα αυτά και να πάρθουν κάποιες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Αυτά τα ψάρια, τις περισσότερες φορές, επειδή είναι αρκετά ανθεκτικά, όταν αλλιεύονται δηλαδή πάνω και όταν βγαίνουν από το δίχτυ, είναι ακόμα ζωντανά. Δηλαδή μπορούν να πεταχθούν πίσω και να συνεχίσουν να ζουν μια χαρά. Δεν είναι κάτι που θα το ανασύρουμε, δηλαδή νεκρό. Το ανασύρεται από τη θάλασσα ζωντανά. Οπότε πάλι τονίζω, μέσω διαχειριστικών σχεδίων βρεθεί ότι κάποια είδη χρήζουν άμεσης προστασίας, υπάρχει τρόπος να προστατευτούν, υπάρχει τρόπος παρέμβασης. Δηλαδή. Το εξειδικευμένο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του Ινστιτούτου συμμετέχει και υλοποιεί πλήθος ερευνητικών έργων και μελετών. Λειτουργεί ως σύμβουλος στη χάραξη της αλλιευτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, παρέχει υπηρεσίες σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
και επαγγελματιών του κλάδου αλιείας και υδατοκαλλιεργειών. Από μια δειγματοληψία που κάναμε σε κάτι παράκτια καΐκια, από μερικά σκυλάκια, καρχαριοειδή δηλαδή, είχαμε δει ότι είχαν τα αυγά μέσα τους όταν τα ανοίξαμε για να δούμε το φύλλο τους και το στάδιο ανάπτυξης τους. Μεταφέραμε αυτά τα αυγά εδώ πέρα και τα οποία παραμένουν ακόμα ζωντανά και ελπίζουμε ότι σε μερικούς μήνες, γιατί η διαδικασία υπόασής τους είναι αρκετά μεγάλη, μέχρι και 18 μήνες δηλαδή μπορούν να πάρουν αυτά τα ψάρια για να κολλαστούν. Ελπίζουμε να τα κρατήσουμε δυνατά και να δούμε μικρά καρκαρία και να βγαίνουν. Είμαστε εδώ σε ένα φωτοβιοαντιδραστήρα. Δηλαδή, κύριε Κρή. Εδώ αυτό το σύστημα με την ανακύκλωση του νερού που περνάει πάνω από αυτή την επιφάνεια, την κυματοειδή με plexiglass και με το φωτισμό του, βοηθάει στην καλύτερη και ταχύτερη ανάπτυξη των φυκιών που καλλιεργούνται εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, τα οποία βέβαια συλλέγονται εκεί στη δεξαμενή και αξιοποιούνται ή τουλάχιστον αξιολογείται η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησής τους. Το Inale δεν αρκείται μόνο στην παρατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, αλλά τα εμπλουτίζει με τεχνικούς υφάλους. Είμαστε εδώ στη μακέτα του τεχνητού υφάλου της Ιερισσού. Κύριε Γκρέι, πόσοι είναι οι τεχνητοί υφαλοί τους οποίους έχετε δημιουργήσει και διατηρείτε και μέχρι τώρα τι αποτελέσματα έχουν φέρει? Λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος ύφαλος που ποντίστηκε, αν δεν κάνω λάθος. Ο πρώτος ήταν στο Φανάρι της Ροδόπης την δεκαετία του 90, πριν το 2000. Ο δεύτερος ήταν ο τεχνητός ύφαλος Καλύμνου και αυτός είναι ο τρίτος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Μετά από αυτούς έχουμε έναν τεχνητό ύφαλο στο Ιόνιο στην Πρέβεζα και έναν στο Κύτρος Πιερίας. Αυτοί είναι προς το παρόν οι τεχνητοί ύφαλοι που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενώ σχεδιάζεται να ποντιστεί μέσα στο 2018 και ένας άλλος ύφαλος στην Πιερία. Βασικά εμείς, η εμπλοκή μας αυτά στους τεχνητούς υφάλους έχουν να κάνουν με την επιλογή της θέσης, γιατί το θαλάσσιο υπόστρωμα πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να φιλοξενήσει έναν ύφαλο, αλλά να έχει και κάποιο νόημα εκεί που θα τοποθετηθεί, ώστε να προστατευτεί και η περιοχή από την αλιεία. Και συνήθως αυτές οι περιοχές έχουν είτε ένα σκληρό υπόστρωμα αντιδραγάνα που λέμε, ή βάζουμε τους υφάλους κοντά σε λιβάδια Ποσειδονίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά οικολογικά συστήματα που πρέπει να προστατευτούν και φυσικά όταν περνάει η τράτα καταστρέφονται αυτά τα λιβάδια Ποσειδονίας. Πέρα λοιπόν από την επιλογή του χώρου και της τοποθέτησης του υφάλου, το Ινστιτούτο μας μετά εμπλέκεται στην παρακολούθηση. Δηλαδή να δούμε πώς εξελίσσεται η ζωή σε αυτά τα τεχνητά, στις τεχνητές δομές που έχουν ποντιστεί μέσα στη θάλασσα. Είναι κερδισμένα στοιχήματα οι τεχνητοί ύφαλοι, έχουν αποδώσει σημαντικά ή εξαρτάται από την περίπτωση? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός επικισμός όλων των ειδών των οργανισμών σε αυτά τα στοιχεία που μπαίνουν. Τώρα βέβαια το κατά πόσο έχει ωφεληθεί η αλιεία από την κατασκευή των τεχνητών υφάλων είναι λίγο νωρίς ακόμα να το πούμε. Σίγουρα είναι όμως ότι αυτοί οι ύφαλοι προσφέρουν ένα καταφύγιο στη θαλάσσια ζωή, οπότε υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες και ελπίδες
οι πληθυσμοί των ψαριών τουλάχιστον να μην μειωθούν και να μπορούν να αναπαράγονται σε αυτά τα προστατευμένα τεχνικά οικοσυστήματα. Κανονικός χειμωνιάτικος καιρός θα επικρατήσει την επόμενη εβδομάδα με κύριο χαρακτηριστικό τις χαμηλές θερμοκρασίες λόγω των βοριάδων και ο παγετός που τοπικά στη Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να είναι ισχυρός. Λίγα χιόνια επίσης αναμένονται στα ορεινά, πιθανόν και σε ημιορεινά, ενώ άνοδος θερμοκρασίας σε κανονικά επίπεδα αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας. Αναλυτικά ημέρα με την ημέρα. Τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας καθώς και της Κεντρικής Ελλάδας. Στη Μακεδονία και τη Θράκη τη Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και σε ημιορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες ισχυροί 4 με 6 μποφόρ. Παγετός τη νύχτα και νωρίς το πρωί με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από μείον 4 μέχρι 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 μέχρι 10 βαθμούς. Την Τρίτη, αρκετό κρύο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στη Δυτική Μακεδονία ηλιοφάνεια με χαμηλές θερμοκρασίες, στην Κεντρική Μακεδονία καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες πολύ ισχυροί στις θαλάσσιες περιοχές 6 με 7 μποφόρ. Παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από μείον 6 μέχρι 7 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Τράκη από μείον 3 μέχρι 8 βαθμούς. Την Τετάρτη, στη Δυτική Ελλάδα ηλιοφάνεια με χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και σε ημιορεινά. Στη Δυτική Μακεδονία την Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια, στην Κεντρική καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις, με λίγες βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες πολύ ισχυροί στις θαλάσσιες περιοχές 5 με 7 μποφόρ. Παγετός θα σημειωθεί την Τετάρτη, τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από μείον 6 μέχρι 5 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από μείον 3 μέχρι 8 βαθμούς. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός σε όλη τη χώρα με ηλιοφάνεια. Μόνο στην περιοχή του Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά. Στη Μακεδονία και στη Θράκη την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι βοριάδες πολύ ισχυροί στις θαλάσσιες περιοχές 5 με 7 μποφόρ. Παγετός θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί με τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από μείον 6 ελάχιστη μέχρι 5 βαθμούς η μέγιστη και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από μείον 3 η ελάχιστη μέχρι 8 βαθμούς η μέγιστη. Την Παρασκευή και το Σάββατο με βάση τα τωρινά στοιχεία αναμένεται γενικά καλός καιρός σε όλη τη χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τέλος να επισημάνουμε ότι πληροφορίες για την εξέλιξη του καιρού παρέχονται στα καθημερινά δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και με την πρόγνωση του καιρού της ερχόμενης εβδομάδας από τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιούτα έφτασε το τέλος της και η σημερινή διαδρομή του Πρωτογενός, το οποίο θα κάνει μια μικρή ανάπαυλα λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες καλές γιορτές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την πρώτη εβδομάδα του 2018. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.